Κατά τη διάρκεια της και κλεισμένων των θυρών συνάντησης του Τούρκου Πρόεδρου Ρετζέπτα και Υπερτουχάν με τον Γερμανό Καγκελάριο Ολαφ Σόλτς στο παλάτι Ντόλμα Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία έκλεισε την προμήθεια των Eurofighter Trains 4. Οι πληροφορίες μιλούν για 40 μονάδες και πιθανότατα θα ξεκινήσει άμεσα η παράδοσή τους από την παρτίδα που επρόκειτο να πάρει ο στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας στο Κατάρ. Η Τουρκία και το Κατάρ δημιούργησαν κοινή μοίρα με μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να διεξάγουν από κοινού επιχειρήσει, όπω ανακοινώθηκε στην Τόχα από τον αρχηγό της τουρκικής αεροπορίας Τεραρχορζηγιάτζε Μαλκαντίογλου. Σύμφωνα με πληροφορίε του τουρκικού τύπου, η Τουρκία συμμετέχει στη μοίρα με μαχητικά F-16 ενώ το Κατάρ με Rafal Eurofighter Typhoon. Η Τουρκία αξιολόγησε και τα δύο ευρωπαϊκά μαχητικά του Κατάρ και κατέληξε ότι το, το Eurofighter σαφώς υπερέχει των ελληνικών μαχητικών Rafale f ενώ δεν έχει πρόβλημα με τα F-16 Viper, καθώς θα προμηθευτεί μέχρι και 119 μονάδε του τύπου από το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΙΠΑ. Το αεροσκάφο είναι το κορυφαίο αεροσκάφο αερομαχιών του ΝΑΤΟ μετά το Αμερικανικό F22, ενώ οι εκτιμήσει πολλών αμυντικών αναλυτών τοποθετούν την τελευταία παρτίδα ω ανώτερο και το F35 σε αποστολέ αεροπορική υπεροχή. Εάν τελικά υλοποιηθεί η προμήθεια, η Τουρκία ανακτά πλήρη υπεροχή σε αποστολέ αέρο-αέρο στο Αιγαίο, καθώ τα ραφάλαια F3 υπολείπονται σαφώ στι αερομαχίε βασικά λόγω υποδεέστερη ισχύω κινητήρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η προμήθεια θα περιλαμβάνει και βλήματα αέρος-αέρος. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία, ήδη έχουν εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.